Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή συνάντηση κορυφής του Πρωθυπουργού κ. Ζολώτα με τους τρεις αρχηγούς που στηρίζουν την Οικουμενική Κυβέρνηση θα αποφασιστεί η ημερομηνία των εκλογών. Το θέμα θα θέσει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με όσα αποκαλυπτικά είπε στις 9 απόψε στην εκπομπή Διαξεφισμοί του Mega Channel. Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του πολιτικού μας συντάκτη Νίκου Χατζηνικολάου, ο κ. Μητσοτάκης είπε. Αφού λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει την κατηγορηματική δήλωση, την οποία επαναλαμβάνω και απόψε, ότι εμείς αποκλείεται να συμφωνήσουμε σε παράταση του βίου της κυβέρνησης, ας ετοιμαζόμαστε όλοι για τις 8 Απριλίου ή για όποια ημερομηνία συμφωνήσουμε αύριο και ας αφήσουμε αυτή την κουβέντα που δεν έχει πια αντικείμενο. Αυτό ισχύει, αυτή σας η δήλωση ισχύει, κύριε Πρόεδρε, και για την περίπτωση συμφωνία στο πρόσωπο του νέου Προέδρου. Μα είναι άσχετη με την συμφωνία ή μη συμφωνία στο πρόσωπο του νέου Προέδρου. Χθες πάντως και ο κύριος Παπανδρέου, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των μελών της συμπαράταξης, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση Ζολώτα δεν μπορεί να επιβιώσει με την υποστήριξη δύο μόνον από τα τρία κόμματα που τη στηρίζουν σήμερα. Η δήλωση του κυρίου Παπανδρέου ερμηνεύεται ως αποδοχή της άποψης του κυρίου Μητσοτάκη ότι ο βίος της οικουμενικής κυβέρνησης τερματίζεται πλέον και μοιραίως η χώρα οδηγείται προς εκλογές. Το θέμα των εκλογών ξεκαθαρίζει σήμερα με το οικονομικό πρόβλημα όμως τι γίνεται. Περίπου 150 δισεκατομμύρια δραχμές πρέπει να πληρώσει το ελληνικό κράτος για λογαριασμό δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που πήραν δάνεια από το εξωτερικό χωρίς να μπορούν να τα εξοφλήσουν. Τα δάνεια αυτά πάρθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου την περίοδο 1981-88. Αυτό φαίνεται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Οικονομικών σε ερώτηση βουλευτή και προστίθεται ότι το ύψος των ανεξόφλητων δανείων που έχει εγγυηθεί το δημόσιο φτάνει σε 2,8 τρισεκατομμύρια δραχμές. Άλλο ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί μας, το αλβανικό, μπαίνει στο τραπέζι των συνομιλιών. Το εκρηκτικό πρόβλημα της καταπίεσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία μπαίνει επιτάπητο στις 26 Ιανουαρίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, ο Κράτης Πλάκα, θα επισκεφθεί επίσημα την Αθήνα και θα έχει συνομιλίες για διημερή θέματα με το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς. Ενώ όμως το ελληνοαλβανικό σε κυβερνητικό επίπεδο φαίνεται να έχει εξελίξεις, στο κομματικό επίπεδο οξύνεται η μονομαχία Σαμαρά Παπούλια με την προσθήκη πολιτικών, της Εκκλησίας και άλλων οργανώσεων που με δηλώσεις και ανακοινώσεις τους στάσσονται υπέρ του ενός ή του άλλου. Άλλο ένα σινεμά στο κέντρο της Αθήνας που είχε φιλοξενήσει αρκετές γενιές κινηματογραφόφιλων χάθηκε σήμερα. Ο κινηματογράφος Ιντεάλ καταστράφηκε ολοσχερός το πρωί από πυρκαγιά. Συνέπεια της πυρκαγιάς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεσή της, απεκλείστη η οδός Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό χάος που επιτάθηκε από τις πορείες διαφόρων κοινωνικών ομάδων που είχαν κοινή κατάληξη την πλατεία Συντάγματος και τη Βουλή. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά είναι μεγάλες. Ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, κ. Πέτζος, μίλησε στον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Γεωργιάδη. Μπορείτε να υπολογίσετε αυτή τη στιγμή, κύριε Σπέτζο, πόση είναι η ζημιά σε εκατομμύρια δραχμών? Πρέπει να περνάει τα 120 εκατομμύρια. Θα λειτουργήσει σύντομα, πιστεύετε, το ΙΝΤΕΡ? Κοιτάξτε, άμα καταλάβουν και στην Ελλάδα οι διάφοροι πολιτικοί παράγοντες και οι διάφοροι παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, αν το καταλάβουν και μας βοηθήσουν όπως μας υποσχεθήκανε, πιστεύω μια επιχορήγηση από αυτούς θα λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι το ΙΝΤΕΡ πάλι. Και τώρα κάτι πιο πεζό, πιο αθηναϊκό. Η απειλή των σκουπιδιών παίρνει πια υπαρξιακές διαστάσεις για τους κατοίκους των μεγάλου πόλεων. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση κλιμακώνουν τις απεριακές κινητοποιήσεις τους. Έτσι λοιπόν, από σήμερα, μαζί με τους εκτάκτους, απεργούν και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων και κοινοτήτων. Παρόλο που αργά το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου με το οποίο τακτοποιείται το θέμα των εκτάκτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν θα λυθεί. Στο νομοσχέδιο του κ. Κατριβάνου θα απαντήσει η Ομοσπονδία των Εκτάκτων σήμερα μετά το μεσημέρι. Με δύο τριήμερες απεργίες, αρχίζοντας από αύριο, αποφάσισαν οι μόνιμα εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση να εντείνουν τις απεργιακές τους κινητοποίησεις. Έτσι, ακόμα και αν λυθούν τα αιτήματα των έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι να υπενθυμίσουμε ότι απεργούν μέχρι και σήμερα, το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν λύνεται, αφού οι 18.000 μόνιμοι που απεργούν από αύριο ελέγχουν απόλυτα τις χωματερές. Η επόμενη είδηση ενδιαφέρει κυρίως τους άγνωστους κλέφτες που χθες τη νύχτα έκλεψαν από τη Νέα Φιλαδέλφια φορτηγάκι με αριθμό κυκλοφορίας Y-81-60. Στην καρότσα του υπήρχαν πλαστικά δοχεία με χημικά υλικά
πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Παρακαλούνται λοιπόν οι κύριοι που έκλεψαν το φορτηγό να μην μετακινήσουν ή χρησιμοποιήσουν τα δοχεία, γιατί είναι θανατηφόρα. Με τις απροσδόκητες αλλά ουσιαστικές ευλογίες της Ουάσιγκτον, 11.000 Σοβιετικοί στρατιώτες έφτασαν σήμερα στο Αζερβαϊτζάν για να καταστήλουν τις αιματηρές συγκρούσεις που τα σοβιετικά μέσα ενημέρωση χαρακτηρίζουν εμφύλιο πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν σήμερα την κατανόησή τους για την αποστολή σοβιετικών στρατευμάτων στο Αζερβαϊτζάν, με την ελπίδα η αποκατάσταση της τάξης να γίνει με τη λιγότερη δυνατή χρήση βίας. 56 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις μάχες μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων τις 4 τελευταίες μέρες και άλλοι 156 τραυματίστηκαν σοβαρά. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι εκτός από τα πολυβόλα και τα ελικόπτερα χωρίς διακριτικό, ένοπλες ομάδες κατέλαβαν και έχουν τώρα στην κατοχή τους άρματα μάχης και χειροβομβίδες. Οι συγκρούσεις μένονται στο Μπακού, στο Βόρειο Καραμπάχ και στις άλλες πόλεις, ενώ επεκτείνονται και στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν. Το αεροδρόμιο και ο σιδηροδρομικός σταθμός του Μπακού έχουν αποκλειστεί από εθνικιστές Αζέρους που επιχειρούν να εμποδίσουν τη φυγή των Αρμενίων. Χωρίς μυστική αστυνομία από σήμερα, η Τσεχοσλοβακία τίμησε τη μνήμη του φοιτητή Ιαν Πάλατς. Ο νεαρός Τσεχοσλοβάκος αυτοπυρπολήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1969 για να διαμαρτυρηθεί πεθαίνοντας για την εισβολή του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο Βατσλάβ Χάβελ πήγε να αποθέσει λίγα λουλούδια στον τάφο του, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκτάμινη φυλάκιση. Σήμερα είναι ο πρόεδρος της χώρας. Ήταν και αυτός εκεί, στην πλατεία Βεντσεσλάς, μαζί με τον Ιβ Μοντάν και χιλιάδες συμπατριώτες του που βλέπουν τα όνειρα του νεκρού φοιτητή να παίρνουν σάρκα και οστά. Διήμερο συμπόσιο με θέμα της εξελίξης στην Ανατολική Ευρώπη οργανώνει ο 902 Αριστερά στα FM. Δύο πρόσωπα που έπαιξαν και παίζουν κεντρικό ρόλο στα πρόσφατα συντακτικά γεγονότα στην Ανατολική Γερμανία και την Τσεχοσλοβακία ήταν οι σημερινοί εισηγητές. Ο πολιτικός μας συντάκτης Θόδωρος Ρουσόπουλος μας ενημερώνει σχετικά. Ποιος σοσιαλισμός είναι το ερώτημα που τίθεται στο διήμερο συμπόσιο του ραδιοσταθμού 902, το οποίο οργανώνεται σήμερα και αύριο στην αίθουσα συνεδρίων του Περισσού. Στην ομιλία του, ο Μιχαήλ Μπρή αναφέρθηκε στο θέμα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, τονίζοντας ότι μπορεί η ενοποίηση να μην γίνει τελικώς, αλλά αν η συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια της χώρας συνδυαστεί με πολιτιστική οξύτητα, τότε είναι πιθανό η Ανατολική Γερμανία να καταρρεύσει σε λίγες εβδομάδες. Ο Γιάροσλαβ Βάτσεκ, που είναι σύμβουλος του Προέδρου της Τσεχοσλοβακίας, αναφέρθηκε στην άνοιξη της Πράγας, τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν με σταθερό βήμα οι αλλαγές πάνω στα ιδεώδη που ενέπνευσε το 68. Λιακάδα και σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα του 24ωρου. Το επόμενο δελτίο μας στις 6 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.